Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλωσορίσατε στο Φακό του Hellenic TV. Σήμερα φιλοξενούμε την απόφοιτη του προγράμματος υποτροφιών UWC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Κύπριου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Λιάννα Λίου Ιωαννίδου. Καλησπέρα Λιάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Οι δράσεις σου είναι εξαιρετικέ και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σου εκφράσω τα συγχαρητήρια μου. Ευχαριστώ. Θέλω εγώ να εκφράσω τα ευχαριστώ μου στο Χελένη TV για την πρόσκληση και για το ότι μπορώ σκυπριανέα να έρθω και να μιλήσω για αυτό το πρόγραμμα που άλλαξε τη ζωή μου. Ωραίο αυτό. Μ' άρεσε αυτό που, γιατί είχε και εσύ την εμπειρία. Ε, τώρα έχεις αυτή την αποστολή, αλλά το έχεις ζήσει και έτσι μπορεί πολύ άνετα να μας το περιγράψεις και να μας πεις περί τίνος, ε, ακριβώς, δηλαδή ποια είναι η αποστολή και ο σκοπός του UWC, United World Colleges. Ναι, το GWC είναι ένα παγκόσμιο κίνημα με χιλιάδε αποφύτου από όλων των κόσμων. Το GWC Cyprus είναι το τμήμα στην Κύπρο, το οποίο φέρνει Κύπρου μαθητέ σε σχολεία εξωτερικών, για παράδειγμα στη Γερμανία, στην Ορλανδία, στη Βοσνία και στην Ιταλία. Και όπω είπατε, εμένα το πράγμα αλλάξε με πραγματικά τη ζωή μου, διότι ε, η ευκαιρία να πάω στο εξωτερικό, να γνωρίσω άλλ άλλα άτομα από όλων τον κόσμο, διότι οι μαθητέ που φέρνουν είναι από τα National Committees από την κάθε χώρα, για παράδειγμα το Κυπριακό National Committee, κομιτή ε, που δεν φέρνει και εσύ Και το πιο ωραίο στην είναι ότι το πρόγραμμα υποτροφιών χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι τέλειο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, Επίση, προσπαθά να μα φέρει πιο κοντά στι δράσει τη. Για παράδειγμα, αυτήν την εβδομάδα ε, Ένα αριθμό μαθητών θα πάμε στι Βρυξελλές για να μιλήσουμε με αξιωματικού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να του πούμε τι δικέ μα εντύπωση από το πρόγραμμα και το πώ ε, αλλάξαν τη ζωή μα και επίση το πώ μπορεί να βελτιώσουμε το πρόγραμμα και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από την πλευρά των Κύπριων που δουλεύουν για το πρόγραμμα. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον, Λιάννα. Ε, θα ήθελα να μα πει τι χρειάστηκε, δηλαδή. Ε, ποι, ε, για να μπορέσει εσύ να κάνεις αυτή την αίτηση, ποιε είναι οι απαιτήσει ε, για αυτούς που θέλουν να υποβάλουν την αίτησή τους. Η κύρια ε, αίτηση είναι το γεγονό για να είσαι Κύπριος. Οπότε, πάμε να έχει γεννηθεί Κύπρον ή ένα από τους δύο γονεί σου είναι Κύπριο, διότι η ενα απο δυο γονει ειναι κυπριο γιατι η ευρωπαικη ενωση θα φέρει κοντά Κύπριο από mm -hmm. διαφορετικέ κοινότητε. Για παράδειγμα, Αρμίνιος, Αρμίνιου, Κύπριου. Οπότε, αυτό που προσπαθούν είναι να δουν ότι ε, ενδιαφέρει ανεκείμενο και ότι επίση θέλει να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο εξωτερικό. Παραδείγμα, όταν πα στο σχολείο εξωτερικών, να θέλει να πει: Είμαι από την Κύπρο και θέλω να, να πω στου φίλου μου για την κουλτούρα μου, να του δείξω ότι, παράδειγμα, να του ε, κάνω χαλούμιν ή να του πω για την πόλη από την οποία έρχομαι το πρόσθεσμα με το οποίο επιλέγουμε μαθητέ είναι βασικά προ να δούμε μαθητέ οι οποίοι ε, έχουν περιεργία για τον κόσμο και επίση σε κάποιον τρόπο θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Δεν είναι ανάγκη για παράδειγμα να θέλουν να αλλάξουν τεράστια πράγματα όπω το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά αυτό που θέλουν να δούμε είναι ότι δεν βλέπουν τον κόσμο ω κάτι σταθερό, αλλά θέλουν να δουν πώ μπορεί ο καθένα από εμά να κάνει μια διαφορά στον κόσμο. Ο δηλαδή, δηλαδή πρέπει να, να είσαι Κύπρος ένας από τους γονείς, mm. να είσαι περήφανος mm. για το ότι είσαι Κύπριος και mm. να θέλεις με αγάπη και πάθος να προωθήσεις τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Κύπρου. Έτσι, ναι. γιατί αυτό είναι ένα από τους στόχου, ε, ε, στόχους Α, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε, πολλές φορές αν πηγαίνουμε σε σχολεία ή πρόθυμα το πρόγραμμα, πολλοί μαθητές σοκαρίζονται όταν τους λέμε ότι για μας το πιο σημαντικό δεν είναι η ακαδημαϊκά, δηλαδή αν έχει έναν 20, πόσο καθματής είσαι. Το πιο σημαντικό για μας είναι να δούμε ότι πραγματικά θέλεις να δεις μια αλλαγή και ότι είσαι έτοιμος εσύ να κάνεις την αλλαγή. Προς το καλύτερο, δηλαδή προσπαθείτε ναι. να, ε, να δουλέψετε για το καλύτερο της Κύπρου ή για το καλύτερο του κόσμου. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Ε, ε, λοιπόν, και ως ώστε μία από τις απαιτήσει είναι να είσαι Κύπριος και να, έχεις, ε, να είσαι περήφανος και να έχεις το πάθος να προωθήσεις την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Κύπρου. Υπάρχει και κάτι άλλο μέσα στις απαιτήσει. Ε, ηλικιακά. Έχουμε κάθε χρόνο για παράδειγμα οι να είναι είδες στην Α ή στην Β ηλικίου, διότι ε, θέλουμε οι μαθητέ να έχουν μια συγκεκριμένη ηλικία πάντα. Ε, Επίση, παρόλο που τα ακαδημαϊκά δεν είναι η πρωτεύουσα μα, θέλουμε να δούμε για παράδειγμα ότι περνούν τα μαθήματα για να μπορούν ε, να τα επεξεύθουν, διότι παραπάνω μεθέσεις πάμε πριν στα ελληνικά ή στα τουρκικά και τώρα θα πρέπει να μελετούν στα αγγλικά. Θέλουμε να δούμε επίση τα αγγλικά του, αν είναι εντάξει. Αλλά για τον κάθε μαθητή είναι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν ψάχνουμε ο κάθε μαθητή να έχει το ίδιο πράγμα. Θέλουμε να δούμε ο κάθε μαθητή πώ είναι και το πώ δείχνει πίσω τον εαυτό του. Ε, η δική σου εμπειρία, ε, ποια ήταν και σε ποια χώρα, γιατί νομίζω αυτό είναι σε 18 χώρε που υπάρχουν. Ναι, είναι σε 18 αυτά... χώρε τα σχολεία. Ναι. Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι σε 4 σχολεία. Γερμανία, Ολλανδία, Βοσνία και Ιταλία. Εγώ πήγα στην Ολλανδία και πραγματικά η ζωή μου άλλαξε. Ε, κάθε φορά που πηγαίνω στη σχολεία να μιλήσω για πρόγραμμα, ε, απλώ όταν περιγράφω τι εμπειρίε μου, νιώθω ότι χαμογελώ τόσο πολύ. Διότι ε, θυμάμαι του φίλου μου, τι εμπειρίε που έκανα, του δασκάλου μου. Ε, και θέλω πραγματικά όσοι παραπάνω θέλουν να, αίτηση, να να, έχουμε θέσεις για αυτούς. Για παράδειγμα, χαίρομαι πολύ που έχουμε 18 μαθητές φέτος, Κύπριους μαθητές, με πλήρε υποτροφίες, με για να σπουδάσουν στο εξωτερικό μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο είναι τεράστιο επιδεύμα να σκεφτούμε, για παράδειγμα, πως πολλές άλλες χώρες, τα National Committee's UWC, Όπω για παράδειγμα στην Σταρίκα ή στο Χονκ μπορεί να έχουν μόνο δύο ή τρει μαθητέ κάθε χρόνο. Και ο ε, πληθυσμό είναι πολύ πιο μεγάλο από τη Κύπρου. Οπότε το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μα στηρίζει σε τέτοιο βαθμό είναι κάτι που δείχνει πρώτα απ' το πόσο επιτυχημένο το πρόγραμμα, αλλά επίση το πόσο αντιχεροί στην Κύπρο, δεδομένω ότι υπάρχει τόσο ενδιαφέρον από Κύπρου μαθητέ. Ε, είσαι ένα πολύ καλό παράδειγμα, Λιάννα, γιατί ο τρόπο που μιλά πραγματικά δείχνει το πάθο και την αγάπη σου, ότι σε βοήθησε πάρα πολύ. Και για τον εκπαιδευτικό τομέα, αλλά νομίζω και ως άνθρωπος ότι έχεις μάθει πάρα πολλά και ίσω, ένα, δηλαδή τέλειος αντιπρόσωπος αυτής της οργάνωσης. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες σου, δηλαδή και η εμπειρία που πρέπει να έχει, απλά να το ζήσεις, φαντάζομαι, έτσι και να θέλεις να, να μιλήσεις στον κόσμο αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που χρειάζεται για να λάβεις αυτό το καθήκον. Ε, νομίζω το πιο σημαντικό είναι το να θέλεις επίσης ε, να δεις για τον καθέναν τι θέλει από το πρόγραμμα. Για παράδειγμα mm. για κάποιους που μπορεί να θέλουν να πάσουν το πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό μέρος. Δηλαδή. για παράδειγμα αν ε, δηλαδή είναι πλήρε υποτροφίε. Κάποιοι οποίοι αλλιώ δεν θα μπορούσαν να κάνουν το IP στην Κύπρο. Πορεία εκείνου στο καθημερινό είναι παραπάνω προτεραιότητα. Για άλλου μπορεί ακείνους, να είναι παραπάνω προτεραιότητα κοινωνικών. Για παράδειγμα, να θέλουν να πάνε και να μιλήσουν με άτομα από όλον τον κόσμο. Για μένα η προτεραιότητα ε, είναι ότι βλέπω ότι στην Κύπρο έχουμε πολλού ταλαντούχου νέου, αλλά mm -hmm. καμιά φορά δεν έχουμε αρκετή υποστήριξη και αποδοτικό σύστημα και γενικά ευκαιρίε για νέου για να μπορούν να αναπτυχθούν. Και νομίζω το σημαντικό είναι για αυτών το πρόγραμμα ε, το να δούμε ότι δεν είναι μόνο οι ε, ενήλικες και ο προσωπικό που δουλεύει για το GitHub Cyprus που προωθούν το πρόγραμμα, αλλά και οι μαθητές οι ίδιοι οι που πέρασαν την εμπειρία και μπορούν να πούν «το πέρασα αυτό και θέλω να σου πω το πώ πέρασα εγώ», το οποίο είναι το πιο καταπληκτικό πράγμα όταν πηγαίνω σε σχολεία και μιλώ και βλέπω τον εαυτό μου να χαμογελά και βλέπω ότι οι μαθητές στους οποίους μιλώ χαμογελούν και εκείνοι, διότι σκέφτονται ότι ε, θα μπορούσα να ήμουν εγώ αυτή, αν κάνω αίτηση. Και το γεγονό ότι όταν του λέω αυτό, μπορώ να του πω ότι ε, δεν χρειάζεται απλώ εσύ για παράδειγμα 8.000 ευρώ το χρόνο για να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να περάσει και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σου πληρώνει όλα τα έξοδα. Ναι, ναι είναι κάτι εξαιρετικό. Ναι, 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 ναι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Από προκλήσεις υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ε, μας είπες όλα τα, τα ωραία ναι, και ναι. το βλέπουμε, φαίνεται, πολύ ευχαριστώ αυτό. Κάποιες δυσκολίε γιατί σε ό,τι κάνουμε υπάρχουν και τα δύσκολα. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, ποιες θα έλεγε ότι είναι προκλήσεις. Θα σε ρωτήσω, διότι νομίζω πρώτα σκεφτόμαστε αυτόν κυρίω όταν μιλούμε για παιδιά που είναι 15-16 χρόνια, τα φεύγουν mm. από την Κύπρο για αυτό το πρόγραμμα. Mm. Νομίζω μια από τι πιο μεγάλε προκλήσει είναι το γεγονό ότι για πρώτη φορά μένει μόνο σου μακριά από το σπίτι και οικογένεια. Φυσικά μένει σε ολοήμερο σχολείο με άλλου μαθητέ, ωστόσο ε, είσαι μακριά από την οικογένεια, από του φίλου, από το σπιτικό φαγητό. Mm. Ε, και αυτό είναι μεγάλο θέμα για όλου ε, του πρώτου μήνε στο Ιδαβίση. Αλλά νομίζω επίση είναι κάτι το οποίο σε κάνει πολύ πιο ανεξαρτητό και μετά, ε, όταν πα πανεπιστήμιο, σε βοηθά πάρα πολύ το γεγονό ότι ήδη πέρασε αυτή την εμπειρία. Οπότε ξέρει πιο ε, καθαρά, για παράδειγμα, mm. ε, θα ήθελα να σε αυτά τα θέματα, αυτά τα θέματα, διότι ήδη το ζήσε. Μια λύση είναι τα Διότι, για παράδειγμα, αν μελετά έναν Λύκειον, ε, για πρώτη φορά να μελετά όλα τα μαθήματα στα αγγλικά. Η δύσκολο και όπω ξέρουμε το International Baccalaureate, το διεθνέ δίπλωμα είναι ένα πολύ δύσκολο δίπλωμα και εκπαιδευτικό σύστημα. Οπότε, οι παραπάνω, όσο καλή η ακαδημαϊκά και να ήταν στο παρελθόν, στην αρχή δυσκολεύονται με αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, νιώθω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη του πρόγραμματο, το ακαδημαϊκό. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι γράφουμε μια έκθεση 4.000 λέξει, η οποία πρέπει να είναι cited ε, και έχει format πολύ επίσημων. Διότι τέτοια πράγματα τα οποία για μένα όταν πρώτα ακούσα ότι πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα, νομίζω ότι δεν θα μπορώ να το κάνω. Αλλά όταν το δοκίμασα να το κάνω, τη συνοποίησα το πόσο μου άρεσε αυτά τα πράγματα που σου δίνει την ευκαιρία, αν νιώθεις έτοιμο και θέλει να ε, πάρει το challenge, να μπορεί να το κάνει και να μάθει τόσα πολλά πράγματα. Εξαιρετικά όλα αυτά, Λιάννα. Ε, όσο αφορά τη διαμονή, Mm -hmm. Αυτά τα αναλαμβάνει, έχει πει για το, για το έξοδο ότι τα αναλαμβάνει όλα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όμως είναι υπεύθυνοι και για να βρούνε το χώρο υπάρχουν δηλαδή κάποιοι δικοί χώροι που μένουν αυτά τα παιδιά δηλαδή 15-16 χρονών όπως είπες σίγουρα θα είναι δύσκολο να ψάξουν από μόνοι τους να βρούνε διαμονή και κάπου που ναι. να υπάρχει ε, και ασφάλεια. Ναι. Ναι, φυσικά. Το σχολείο ε, παρέχει διαμονή. Είναι μέσα στα έξω που πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το φαγητό, διαμονή. Και οι μαθητέ μένουν με άλλου μαθητέ. Για παράδειγμα, σε ορόφου που έχει 20 μαθητέ ο κάθε ορόφο. Και αυτή είναι μια από τι πιο ωραίε εμπειρίε. Για παράδειγμα, θυμάμαι μέρε που μπορεί να μιλούσαμε με του φίλου μου στον ορόφο μου μέχρι τι 3 το πρωί. Να μιλούσαμε <laughs> για βέβαια για τη θρησκεία. Ε, να έχει έναν μουσουλμάνο, έναν Εβραίον, έναν Άθεον, έναν Βουδιστή, να μιλούμε όλοι μαζί για τη θρησκεία. τέτοια πράγματα που αλλιώ δεν θα μπορεί ποτέ να έχει τέτοιε εμπειρίε. Και γεγονό ότι όλοι για πρώτη φορά είναι μακριά από την οικογένεια, μακριά από τη χώρα του, ναι. κανένα δεν πειράζει ακόμη πιο ξεχωριστή. Διότι όλοι παίρνουν αυτέ τι δυσκολίε και όλοι υποστηρίζουμε ένα άλλον. Υπάρχει ψυχολογική στήριξη από κάποιον ειδικευμένον. Γιατί δεν είναι ναι. εύκολο αυτό, όπω πολύ ναι, σωστά θα μακριά, ο αν χρειαστείτε. Μάλιστα. Ο κάθε όροφο έχει έναν house parent, όπω το αποκαλούμε, που είναι ένα ενήλικα ή μια οικογένεια που ζει στον όροφο και βοηθά του μαθητέ. Αν έχουν οποιαδήποτε δυσκολία να υπάρχει ένα ενήλικα που μπορούν να, να απευθυνθούν. Επίση, έχουμε ψυχολόγων και νοσοκόμων ε, full time στα σχολεία, οι οποίοι παρέχουν τι φροντίδε δωρεάν για όλου του μαθητέ. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, mm. γιατί ναι, χρειάζεται δηλαδή και για να είναι ήσυχοι και οι γονεί που στέλνουν τα παιδιά τους, έτσι, ε, για πρώτη φορά mm. σε, σε, αυτή την ηλικία. Ποια είναι, ποιε είναι οι πρώτες διαδικασίες που ε, χρειάζεται να κάνει αυτός που είναι ενδιαφερόμενος. Πού πρέπει να αποταθεί, Είναι κάποια σε ιστοσελίδα, ε, Που υπάρχει κάποια φόρμα για, για να γεμίσει, Ποια είναι η σειρά των πραγμάτων. Ε, ναι, το αυτό που παρατηρούμε κάθε χρόνο έχουμε παραπάνω και παραπάνω αιτήσει. Ε, το οποίο είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά επίση σημαίνει πω όχι όλοι οι οποίοι έκαναν μπορούν να μπουν στο παρόμον. Τι κάνουμε να έχουμε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι ζητούμε από του να γράψουν μικρέ εκθέσει, για παράδειγμα 200 λέξει σε κάθε έκθεση, που του ρωτούμε ερωτήσει που θέλουμε να δούμε αυτά τα κριτήρια που αναφέραμε πριν. Για ένα ερωτήσει μπορεί να είναι τι θα άλλαζε στην κοινότητά σου. Ή μια άλλη ερωτήση μπορεί να είναι και είναι τα σου χόμπι και γιατί. Και μετά από αυτό το στάδιο, έχουμε ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο το ονομάζουμε Selection Workshops και εκεί φέρνουμε μαθητές μαζί για να συνεργαστούν μαζί σε projects σε κατά τη διάρκεια μιας μέρας. Και το πιο ωραίο κατά γνώμη μου για αυτά τα Selection Workshops είναι ότι είναι δικοινωτικά. Οπότε οι μαθη παραπάνω μαθητέ δεν ξαναείδαν ποτέ κάποιον από την άλλη κοινότητα και συνεργαζόνται μαζί για την πρώτη φορά για να κάνουν workshops. Και για παράδειγμα, του ρωτούμε να κάνουν έναν booth για να παρουσιάσουν την Κύπρο σε ξένους. Τι θα έβαλαν στον booth, ε, τι θα παρουσιάσαν για την Κύπρο και βλέπουμε το πόσο παρόμοια είναι τα πράγματα που θέλουν οι μαθητές να φέρουν. Για παραδείγμα, ε, να φέρουν ελαιόλαδο ή να φέρουν κυπριακό φαγητό. Μετά mm -hmm. από αυτό το σταδίο περνούν περίπου η μιση και έχουμε το τελευταίο σταδίο που είναι ε, τα personal interviews που ο καθημαριστής έχει την ευκαιρία όχι μόνο από τα προηγούμενα σταδία να δείξει ε, τι καμιά του ε, εκθέσεις και τα συνεργασία στο δεύτερο στάδιο. Στο τρίτο στάδιο είναι για να δούμε την προσωπικότητα του καθένα. Και επίση, όχι μόνο ε, εμεί να επιλέξουμε ποιοι ταιριάζουν στο Ιντερνετ, αλλά επίση οι ίδιοι μαθητέ, ε, διότι η, τα interviews είναι in από να δουν αν εγώ ταιριάζω στο πρόγραμμα ή αν εγώ θα ήθελα να μπω στο πρόγραμμα. Διότι δεν είναι μόνο εμεί που yes. επιλέγουμε, αλλά και οι μάθητε ήδη. Έτσι, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι θα μας αρέσει ότι είναι για μας, αλλά μαθαίνοντας περισσότερα, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν κάνει για μας. Ωστόσο, αυτό είναι πολύ σωστό. Ωστόσο, η πρώτη κίνηση είναι να αποταθεί κάποιος στην ιστοσελίδα ή κάποιο να. τηλέφωνο. Εκεί θα βρει όλες τις πληροφορίες. Α, Ποια νομίζω. είναι η ιστοσελίδα που πρέπει να αποταθεί. Ε, είναι ci.uwc.com Mm-hmm. Ε, εκεί, και τις είναι... για παράδειγμα, για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τις εμπειρίες προηγούμενων μαθητών, τις προθεσμίες, έχουμε εννο... όλες τις προφορές εκεί. Εκεί και υπάρχει και η αίτηση εκεί που πρέπει να ναι. συμπληρώσει ο αίτητης, φανάζομαι. φανάζουμε. πάρα πολύ ωραία. Ε, Λιάνα Λιάννα, σε είχα γνωρίσει για πρώτη φορά στο Λίτρο Πάλας στη Λευκοσία ναι. και μου είχε κάνει εντύπωση ένα νέο κορίτσι, γιατί ήταν νομίζω ένα συνέδριο για τους αγνόμενους. Ε, πώς έχεις ενδιαφέρον, και νομίζω έτσι είχαμε γνωριστεί. Είσαι και peace builder, έτσι. Πότε άρχισε αυτό το ενδιαφέρον και τι ακριβώς κάνεις, τι εννοούμε με αυτό. Θα ε, Νομίζω ότι το ενδιαφέρον μου ξεκίνησε από το μου πολύ μικρή, διότι ο πατέρα μου είναι πρόσφυγα από η μόρφου. Και βλέποντα ε, το πόσο ο πατέρα μου πόνεσε από τα γεγονότα τη εισβολή okay. και επίση των οικογενειακών μα φίλων, ένιωθα ότι δεν είναι σωστό, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ε, Όσο παραπάνω μεγάλο, να ήθελα να καταλάβω επίση ε, για ποιο λόγο δεν υπάρχει λύση. Οπότε, για παράδειγμα, προσπάθησα να συμμετέχω σε δικαιωτικά προγράμματα για να καταλάβω τι φοβάται mm -hmm. η άλλη πλευρά, αλλά επίση τι μπορεί εγώ να μην ξέρω. Και κάτι το οποίο συνοποιήσα από αυτέ τι ατρότητε και παραδείγματο των συνέδριων για τα γνώμενα, είναι το γεγονό ότι και οι δύο πλευρέ, και οι ανθρώποι και από τι δύο πλευρέ, υποφέραμε πάρα πολύ. Κάτι για το οποίο νιώθω πολύ έντονα είναι το γεγονό ότι αν δεν υπάρξει λύση του Κυπριακού, είναι η γενιά μου που θα υποφέρει το παραπάνω. Και δεν θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν το ίδιο τρόπο που ζήσα εγώ, ούτε τις εμπειρίες που έχει ο πατέρα μου ή ο παππούς μου. Δηλαδή, νιώθω ότι πρέπει να έχουμε ένα διαφορετικό μέλλον και ξέρω ότι για να γίνει αυτό πρέπει και εγώ να έχω έναν ενεργό ρόλο. Όταν μιλούμε για peace builder, mm. δεν είμαι σημαντικό να υπάρχει στα ελληνικά ε, τέτοια λέξη. Ε, υπάρχει διαφορά, όπως στα αγγλικά έχουμε το peacemaker, το οποίο είναι... Το ότι κρατά την ειρήνη ζωντανή, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τη χτίζει την ειρήνη ανάμεσα στου ανθρώπου. Για μένα είναι οικογένειε, νέου ανθρώπου, γυναίκε, άντρε, παιδιά. Και το πιο σημαντικό για μένα σε αυτόν είναι το γεγονό να καταλαβαίνουμε ο... τι θέλουμε ο καθένα, αλλά επίση τι χάνουμε από την μην ύπαρξη mm. και από το γεγονό ότι ε, βλέποντα όλα αυτά τα προγράμματα και τι δράσει, το πώ μπορούμε να συνδυάσουμε, τα, όχι μόνο για παράδειγμα διάφορα προγράμματα ο καθένα να πηγαίνει, αλλά πώ μπορούμε να συνδυάσουμε του ανθρώπου και τι ιδέε από όλα αυτά τα προγράμματα για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και φαντάζομαι θα προσπαθείτε να κατανοήσετε και του ανθρώπου. Δηλαδή, χρειάζεται και ε, ένα είδος ψυχολογίας, δηλαδή, πάντοτε για να βρεθεί η λύση, πρέπει να καταλάβουμε γιατί ο απέναντι μας σκέφτεται έτσι. Και... Νομίζω ναι, α, δεν α, είναι α. μόνο για να καταλάβουμε το απέναντι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά επίση για να καταλάβουμε εμεί ήδη τι θέλουμε. Για ε, παράδειγμα, ε, ε, για μένα το να συμμετέχω στα δημιουργικά προγράμματα ήταν ευκαιρία όχι μόνο να καταλάβω την πλευρά, αλλά επίση να καταλάβω εγώ ήδη τι θέλω από τη λύση του Κυπριακού εγώ ήδη τι θέλω από, για παράδειγμα, ε, την, την εμπειρία μου από την οικογένεια μου, από την μόρφου πώ θέλω εγώ να πάρω την ιστορία μου στα χέρια μου. Δηλαδή, να μην νιώθω ότι είμαι μόνο η κόρη ενό πρόσφυγα, αλλά επίση πώ μπορώ να αλλάξω ε, αυτήν την ιστορία, έτσι ώστε τα δικά μου παιδιά να μην μεγαλώσουν στι ίδιε συνθήκε. Έτσι, πολύ μπράβο και εσύ, πραγματικά συγχαρητήρια, Αλιάνα. Ποια είναι η αποστολή σου ε, ως peace builder ο peacemaker, η αποστολή μου νομίζω είναι να φέρω όσων παραπάνω νέου ανθρώπου πιο κοντά, διότι παρόλο που χρειαζόμαστε ειρήνη, κυρίω η γενιά μα, νιώθω ότι σε έναν βαθμό τα έχουμε παρετήσει. Διότι βλέπουμε την κατάσταση yes. κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Για παράδειγμα, θυμάμαι ήμουν 11 χρονών των καιρών του Κραν Μοντανά. Τώρα είμαι 18 χρονών και τον Ιούνιο θα ψηφίσω για πρώτη φορά σε εκλογέ. Και ακόμη με πονεί το γεγονό ότι αν είχαμε λύσει ο Κυπριακό ο Μοντανά, ε, φέτο θα ψήφιζα σε μια ενωμένη Κύπρο. Αλλά βλέποντα αυτέ τι καταστάσει, η αποστολή μου νομίζω είναι να μην χάσω ελπίδα και επίση να βοηθήσω άλλου νέου να μην χάσουν ελπίδα και να σιωπήσουν το πώ μπορούν ε, να συμμετέχουν εκείνε τι δράσει και να πάρουν την ιστορία του και την προσωπική του ιστορία από την οικογένειά του, αλλά και την ιστορία μα ω Κυπροί στα χέρια μα. Ε, πώς προσπαθείς να δημιουργήσει και να διατηρήσεις διάλογο μεταξύ διαφορετικών ε, κοινότητων, Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ε, να μην έχουμε το διάλογο όμως το κεντρικό θέμα. Για παράδειγμα όταν οργανώνουμε events και ε, ε, δεν παρ, ε, διαφημίζουμε ότι το event είναι διάλογος αλλά να βρούμε κοινά ενδιαφέροντα. Παραδείγμα ένα κοινό ενδιαφέρον που είναι το σκάκι, ένα άλλο κοινό ενδιαφέρον ενδιαφέρον μπορεί να είναι ένα χόμπι. Mm. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι οι άνθρωποι να δουν τις, πόσο παρόμοιοι είμαστε μεταξύ μα και βλέποντα το πόσο παρόμοιοι είμαστε μεταξύ μα και το πόσο μπορούμε ε, τα ίδια πράγματα να μα αρέσουν, μέσω από αυτό να έρθουμε κοντά και να νιώθουμε αρκετά νέτα για διάλογο. Διότι παρατηρώντα, για παράδειγμα, τι πρώτε φορέ που οι νέοι. Ε, ε, έρχονται σε δικαιωματικά προγράμματα και για πρώτη φορά μιλούμε με ανθρώπου από ένα άλλη κοινότητα βλέπουμε ότι το πιο σημαντικό είναι πρέπει να χτίσουμε εμπιστοσύνη, το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ε, Λέα να θα πάω λίγο πίσω, όταν mm. είπες για το σχολείο ότι ήταν πολύ, το βρήκε, πολύ ενδιαφέρον όταν είχατε συζητήσεις μέχρι η ώρα τρεις το πρωί yeah. με άλλες θρησκείες και μίλαγε ο καθένας για τη δικιά του θρησκεία. Βλέπεις ότι έχει αλλάξει κάτι, ίσως μερικοί να ήταν αρνητικοί για τη θρησκεία, ε, για κάποια άλλη θρησκεία και μετά μιλώντας και καταλαβαίνοντας, ε, 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 με το να καταλάβει περισσότερο ότι άρχισε να αλλάζει και ο τρόπος αντιμετώπισης του διαφορετικού. Νιώθω σίγουρα ε, και στο ΙΔΕΒΣΙ γενικά αυτό είναι ο σκοπός για όλα τα πράγματα. Αυτό που βλέπουμε, το οποίο είναι το πιο καταπληκτικό, είναι ότι θα περίμενε ότι σε έναν τόσο διεθνή σχολείο όπω το VWC, οι μαθητέ από τι ίδιε υπήρου ή παρόμοιε κουλτούρε θα, θα έκαναν φίλου μεταξύ του και δεν θα είχε τόσο diversity μεταξύ των φίλων. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι πω όλοι μα θέλουν να μάθουν παραπάνω από έναν άλλον, να κρατήσουν την κουλτούρα του φυσικά, αλλά επίση να καταλάβουν το τον άλλον. Για παράδειγμα, πέρσι τον καιρό του Ραμαντάν, οι μουσουλμάνοι μου φίλοι με κερνούσαν να, να φάει μαζί το Ιφτάρ και να καταλάβει για παράδειγμα πώ να μαγειρεύω τα φαγητά του ή το να μου πούν για ποιο λόγο ε, κάνω fast κάθε χρόνο. Νομίζω τι βλέπουμε πολλέ φορέ είναι ότι οι μαθητέ έρχονται στο YouTube έχοντα ε, πολύ σταθερέ απόψει για πράγματα και μετά για πρώτη φορά συνειδητοποιούν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν ή ότι υπάρχει μια άλλη πλευρά. Το πιο ωραίο είναι ότι Στη στήριξη στο πρώην, τα συζητούμε για θρησκεία. Ε, δεν είναι μόνο όσο βασίζεται. Για παράδειγμα, μπορεί να γελούμε τόσο δυνατά που μπορεί κάποιο να ξυπνήσει και να μα πει: ε, μην είναι τόσο δυνατά. ή υπάρχουν άλλε στιγμέ που μπορεί να μαγειρεύουμε όλοι μαζί και να ασιοποιήσουμε το πόσο παρόμοια είναι τα φαγητά μα. Οπότε νιώθω ότι το γεγονό ότι μοιραζόμαστε τόσε πολλέ αναμνήσει και εμπειρίε mm -hmm. μαζί χτίζει ένα επίπεδο κατανόηση το οποίο μετά βοηθά όλους τους μαθητές, οι οποίοι, αν ξέρω, να ξεχνάμε, είναι και πολύ νέοι, για παράδειγμα, mm. 16 χρονών, 17 χρονών, να συνειδητοποιήσουν το πόσο παρόμοιοι είμαστε και το πόσο μπορούμε μαζί να δουλέψουμε για αλλαγή. Ίσως και στο μέλλον, δηλαδή, αυτά τα συγκεκριμένα άτομα να έχουν κάποια θέση ε, στην ναι, κοινωνία. Το που, πιεσί, έτσι. Ε, ε, ναι, υπήρχε πριν 70 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν για τον ψυχρό πόλεμο που ιδρύθηκε και ο γεγονό ότι ε, από διαφορετικέ χώρε οι νέοι δεν μπορούσαν να μιλήσουν και ανοιχτά, διότι mm. είχε τόσο πολύ διαχωρισμό. Και αυτό που βλέπουμε είναι σε αυτά τα 70 χρόνια έχουμε απόφοιτου από το Γιουδαβί, οι οποίοι είναι πρόεδροι, οι οποίοι έχουν θέσει πολιτικέ, οι οποίοι είναι κορυφαίοι γιατροί. Σε κάθε mm. τομέα βλέπουμε ότι έχουμε μαθητές από το UWC, οι οποίοι κάνουν αλλαγή. Και αυτό για μένα είναι το πιο δαπληκτήριο, ότι δεν είναι μόνο ε, από σε θέσεις πολιτικές ή πιο ε, παραδοσιακά activism rules, αλλά παραπάνω βλέπουμε ότι σε κάθε τομέα μπορείς να κάνεις μια αλλαγή. Λοιπόν, ποιες είναι οι ελπίδες και οι φιλοδοξίες σου για το μέλλον της Κύπρου. Μεγάλη ερώτηση. <laughs> ε, Νιώθω ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι να δούμε ότι οι νέοι έχουν τι ευκαιρίε όχι μόνο να συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσει, αλλά επίση ήδη είτε να δημιουργούν προγράμματα, είτε να μπορούν ήδη να εκφράσουν τι απόψει του σε τρόπο που μπορεί να δημιουργήσει αλλαγή. Οπότε, για παράδειγμα, το VWAP SciProos για μένα σημαίνει πολλά, διότι δίνοντα μια τόσο ξεχωριστή εκπαίδευση σε Κύπρου μαθητέ, αυτοί οι μαθητέ μπορούν να επιστρέψουν και μετά να κάνουν μια αλλαγή είναι ήδη. Όχι μόνο δηλαδή ε, να δεχτούν βοήθεια, αλλά επίση οι ήδη να δημιουργήσουν παραπάνω αλλαγή. Η ελπίδα μου για την Κύπρο είναι ότι έτσι συνεχίσουμε. Ο κάθε νέο, ο καθένα μα με όποιον τρόπο μπορεί να βοηθούμε ένα τον άλλον για να δούμε κάποια διαφορά. Διότι νομίζω δα, ότι αν βλέπει ότι κάποιο κάνει μια διαφορά, μετά εσύ ο ίδιο είναι να κάνει παραπάνω διαφορά. Οπότε νιώθω πάρα πολύ οπτιμιστική για να ότι κάθε χρόνο έχουμε παραπάνω μαθητές για και, και παραπάνω μαθητές και νέους γενικά που θέλουν να συμμετέχουν και θέλουν ήδη να λάβουν δράση. Πολύ ωραία, Λιάννα. Και πριν κλείσουμε, γιατί μας τελειώνει και ο χρόνος, ένα μήνυμα. Το δικό σου μήνυμα θέλουμε να ακούσουμε. Το μήνυμα μου είναι ότι ε, υπάρχουν πολλοί λόγοι γενικά για να νιώθουμε ότι η κατάσταση στην Κύπρο χειροτερεύει όχι μόνο στο κυπριακό για το οικονομικά ε, αλλά δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε ελπίδα διότι όταν χάνεις ελπίδα κάποιος άλλος θα τα εκμεταλλευτεί γι' αυτό νιώθω ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι για όλους μας να προσπαθήσουμε στον παραπάνω να κρατήσουμε αυτά που νιώθουμε ότι θέλουμε να παλέψουμε και να ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια ανάλλαγη. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Λιάννα. Θα θέλαμε να μας ενημερώνεις, θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε και πάλι για να μας μιλάς για τα νέα σου. Σε ευχαριστούμε και ε, ε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ε, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ, Μπρασκρίση, και ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε και πάλι σύντομα με ένα καινούριο φιλοξενούμενο. Καλό σας βράδυ!